άνθρωποι να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν, να καταλάβουν πόσο σπουδαία και σημαντική και μοναδική για να αντικατάσταση για την οικογένειά τους, να έχουν κατά νου κάθε μέρα στο νου τους ότι όταν φεύγουν να πάνε στη δουλειά τους και ταξιδεύοντας οπουδήποτε με μεγάλη προσοχή, ώστε να γυρίσουν το απόγευμα στο σπίτι να κάνουν καλή στα παιδιά. Πρέπει, εγώ δεν ψάχνω να βρω καλούς οδηγούς, ψάχνω να βρω καλούς ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που έχει και γνώση της άγνοιάς του, να μην είναι καβαλημένος και νομίζει ότι επειδή πήρε το δίπλωμα είναι όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή πήγε και κάνει παρκάρισμα ξεκίνημα από πιστογωνία και πήρε μια διαπληροφορία. Από ποιο που είσαι ικανός. Αν ήσουν πραγματικός ικανός, θα φοβόσουν στον δρόμο. Οι οδηγοί αγωνών φοβούνται στον δρόμο. Γι' αυτό πάνε σιγά και προσεκτικά. Άρα λοιπόν για μένα η σειρά είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημερώνουν συνεχώς χωρίς σταματημό με μηνύματα και με αφορμή τα δυστυχήματα σχόλια που θα περάσουμε το μήνυμα και θα δείξουμε στην οικογένεια την απόγνωση που δημιουργεί μια ανοησία. Αυτόματα να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και να αιωρείται ότι όλα αυτά που κάνουμε κάθε μέρα στον δρόμο και τα θεωρούμε παραβασούλες του κώδικα είναι εγκλήματα με πρόθεση, όπως το να περάσεις επιταχύνοντας στο κόκκινο, το να βαρέσεις κάποιον για να το εγκαταλείψουμε είναι κακούργημα με δόλο. Έτσι, να μπει στα σχολεία το κομμάτι του μαθήματος κυκλοφορίας αγωγής εντός εισαγωγικών, αλλά με επιμορφωμένους, εκπαιδευμένους και ευαισθητοποιημένους δασκάλους. Πού τους δεν υπάρχουν αυτοί. Έτσι, η αστυνομία πρέπει να είναι παρούσα. Η τεχνολογία πρέπει να είναι διαθέσιμη, να καταγράφουν όλα αυτά τα πράγματα, τα εγκλήματα που κάνουν. Δεν μπορεί ένας, πώς είσαι αστυνομική. Δηλαδή, αν λέω στο λεκανοπέδι ότι αυτή είναι 5 εκατομμύρια άνθρωποι που κάθε μέρα κάνουν εγκλήματα. Θέλω και 5 εκατομμύρια αστυνομικούς. Λοιπόν, αυτό που θέλω ένα καλύτερο άνθρωπο να τον ευαισθητοποιήσω, να το κάνει. Αλλά αυτό το απαιτεί η εξουσία της δημοκρατίας, που είναι ο πολίτης και όχι ο πολιτικός. Δηλαδή, ένας καλός πολίτης μπορεί, ας πούμε, να πηγαίνει και να κάνει τις επιλογές του και να εκλέγει χωρίς ιδιοτέλεια και πονηράδα, έτσι, ώστε να είναι κοινωνικά χρήσιμα αυτά που, δηλαδή, στο κοινωνικό σύνολο, να μην κοιτάς την πάρτη σου, δηλαδή ο Έλληνας χαρακτηρίζεται αυτό που λέει για πάρτη μου. Έτσι λοιπόν, αν κάνεις λοιπόν καλούς ανθρώπους, αυτό είναι το μέλλον. Αν κάνεις καλούς ανθρώπους, τότε μειώνει η πιθανότητα να εμπλακούν και να χάσουν τη ζωή τους και την ευτυχία τους, να χάσουν τις αγκαλιές τους όλοι οι άνθρωποι.